αν αυτή θα κερδίσει ή θα χάσει. Μην απαντάτε σε αυτό, κύριε Φίλη. Αν θα υπάρξει αλλαγή. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Ένα λεπτό. Αυτό είναι το εύκολο που μας λέτε. Εάν οι Κασάνδρες επιβεβαιωθούν. Όχι με δική μας ευθύνη. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και κάνουμε τις αναγκαίες. Το ταμείο θα γίνει μετά, αν θα είναι δικές τις ευθύνες. Θα το δούμε αυτό. Ένα λεπτό λέω. Θα το δούμε αυτό. Εάν οι Κασάνδρες επιβεβαιωθούν, ξανά η λύση θα είναι ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν. Εκλογές δηλαδή. Όχι, δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν. Εκλογές εννοείται. Θα υπάρχει, διαφάνεια σε όλες τις επιλογές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε πάλι προσφυγή. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαπερίπτωση, γιατί έχουμε μεγάλη και νοπή λαϊκή εντολή. Προσώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Προσώρα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του πριν από μια εβδομάδα, δεν υπάρχει και το θέμα. Αυτό το σύνταγμα θα πάμε σε εκλογές, έτσι. Δεν θα υφαρπάξουμε τίποτα. Καμία εμείς. Όχι, λέω ότι μπορεί έχουμε να πάμε σε εκλογές. Έχουμε λαϊκή εντολή συγκεκριμένη. Έχουμε συγκεκριμένη λαϊκή εντολή. Έχετε, αλλά δεν πρόκειται να την προδώσουμε, ούτε πρόκειται να κάνουμε τυχοδιοκτισμούς κατά τη γνώμη σας. Να σας πω κάτι. Το θέμα είναι μη πάθουμε την καταστροφή. Αν την πάθουμε μετά το να καθόμαστε και να λέμε ξέρετε την πάθαμε για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να είστε αλληλεγγύοι και να κινδυνολογείτε ταυτόχρονα. Αποφασίστε ποια είναι η γραμμή σας. Να δείτε. Αφάσετε μια γραμμή σας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λευκή επιταγή δεν έχετε δεν πάρει. Λευκή, εμείς είπαμε, σας στηρίζουμε. Ελλάδα, και πάτε να κάνετε αυτή την προσπάθεια το τηλέφωνο, με το πιο όριο άνεμο. Ας σηκώσει το τηλέφωνο, κύριε Σαμάρα, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Αλλά από την άλλη πλευρά, αντί να πηγαίνει να στείνει άξονες αντιπολιτευτική πολιτική. Δεν μπορεί να υπερβάλλει αυτό. Το πρόβλημα μας δεν είναι ο Σαμάρας. Λέω το εξής. Αφήστε εσείς κυβερνάτε. Δεν είστε αντιπολιτευτικοί. Αντί να ακούσω καθαρά την απάντηση γιατί είναι σημαντική. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εάν επειδή έχετε θέσει ζητήματα ορίων εσείς. Οι υπόλοιποι δεν έθεσαν. Εάν λοιπόν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, για οποιοδήποτε λόγο και με την ευθύνη του οποιοδήποτε, δεν μας απασχολεί αυτό. Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, τι θα κάνουμε. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν οι συνταγματικές δυνατότητες. Πολλές και όχι μία. Μάλιστα. Δεν θα ευνηδιάσουμε, κανέναν. Αυτές οι δύο είναι, δεν υπάρχουν άλλες. Πολλές υπάρχουν. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ναι. Πάντως δημοκρατικά θα υπάρξει η απάντηση. Δεν θα υπάρξει με ευνηδιασμούς. Και ρήμην του ελληνικού λαού. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε εντολή να κάνουμε. Πάντως το σημαντικό είναι μην φτάσουμε εκεί. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα και στους τρεις. Διάλειμμα και ερχόμαστε.